Οι Ιρανικές αρχές συνέλαβαν τη διάσημη ηθοποιό Ταρανέ Αλιντουστή με την κατηγορία περί διάδοσης ψευδών ειδήσεων σχετικά με την εξέλιξη των διαδηλώσεων στη χώρα. Στις 8 Δεκεμβρίου η καλλιτέχνηδα είχε στραφεί κατά της αστυνομίας μετά τον απαχωνισμό του Μοχσέν Σεκαρί, ο οποίος ήταν ο πρώτος άνδρας που εκτελέστηκε για εγκλήματα που φέρεται να διαπράχθηκαν κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων. Οποιοσδήποτε διεθνής οργανισμός παρακολουθεί αυτό το λουτρό αίματος χωρίς να αντιδρά, αποτελεί μια ντροπή για την ανθρωπότητα, είχε γράψει η Ιρανή ηθοποιός στο Instagram. Αρκετές προσωπικότητες του Ιρανικού κινηματογράφου έχουν συλληφθεί από τις αρχές, ακόμη και πριν από το τρέχον κύμα διαμαρτυρίας, όπως οι σκηνοθέτες Μοχάμαντ Ρασουλόφ και Τζαφάρ Παναχή. Τρεις μήνες μετά τον θάνατο της 22χρονης Μαχσά Αμινή, χιλιάδες Ιρανοί συνεχίζουν να διαδηλώνουν κατά της κυβέρνησης. Οι οδομαχίες είναι πλέον καθημερινό φαινόμενο, ενώ ο αριθμός των νεκρών από τις συγκρούσεις με τις αστυνομικές αρχές αυξάνεται συνεχώς.